Πού ήθελα να πάω? Είπε τα πρώτα vegan βραβεία. Μισό λεπτό. Joaquin Phoenix. Λοιπόν, πρόσεξε. Λοιπόν, για άλλη μια φορά αυτός ο ηθοποιός μπαίνει μπροστά και ξέρεις, είναι τρομερό γιατί κάποιον ο οποίος νοιάζεται και όντως πιστεύει. Δεν είναι ο μόνος, έτσι, απλά είναι, έχει τρομερό μεγάλο αντίκτυπο. Γιατί όσος κόσμος τον ακολουθεί έχει τόση έκθεση το πρόσωπό του. Και βέβαια και πώς να σου το πω, και έναν άνθρωπο να μπορείς να επηρεάσεις είναι εξίσου σημαντικό. Είναι περίπου 180 ζώα ψυχές το χρόνο και μόνο την οικογένειά σου να καταφέρεις να βοηθήσεις, να καταλάβει την πραγματικότητα. Είναι, πώς να σου το πω, είναι θαύμα. Δηλαδή δεν είναι ότι αν επηρεάσεις ένα άτομο, είναι κάθε άτομο χρειάζεται να επηρεαστεί και να καταλάβει ότι πού είναι πραγματικά οι ηθικές του αξίες. Γιατί όλοι έχουμε τις ηθικές αξίες. Αν σου λέει κάποιος, ξέρεις κάτι φίλε, μου δίνει ικανοποίηση το να σε φάω. Θα πρέπει να είσαι τρελός για να πεις ότι «Α, φάε με». Δηλαδή, και ξέρεις, ουσιαστικά η όλη φάση είναι η γεύση. Δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει «Α, μου αρέσει που σκοτώνονται τα ζώα». Όχι, εννοείται θα το παίρναγε σε τρελό, αλλά ουσιαστικά αυτό που, εκεί που την πατάει ο κόσμος είναι στη γεύση. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Μετά είναι η συνήθεια, μετά είναι ο κοινωνικός περίγυρος, μετά είναι... Το νούμερο ένα είναι ο εθισμός στη γεύση, a.k.a. καρνισμός. Και... Λοιπόν, αυτά, this Oscars party just went vegan for Joaquin Phoenix. Ο Joaquin Phoenix ήταν αυτός που έδωσε το έναυσμα. Προφανώς έγιναν vegan γιατί οι άνθρωποι αυτοί κατάλαβαν ότι δεν είναι ηθικό πλέον να εκμεταλλευόμαστε και θανατώνουμε τα ζώα για φαγητό. Και πάμε να διαβάσουμε λίγα περισσότερα. Θα τα βάλω στο translate γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι το να τα μεταφράζω εγώ, εντάξει, ναι, ξέρω αγγλικά, αλλά παίρνει περισσότερη ώρα. Λοιπόν, και περίμενε. Ω, έχει και φωτογραφίες. Τι λες τώρα? Έχει και φωτογραφίες. Οκ, θα το διαβάσουμε γρήγορα και θα πάμε στις φωτογραφίες. Τι λες? Μπορώ να σου πω ότι και αυτά τα βλέπω και εγώ πρώτη φορά. Είχα στο νου μου τι ακριβώς θα πούμε σήμερα και γιατί θα το πούμε αυτά. Αλλά τρομερό. Ένα έτσι γρήγορο. Anna Wintour swaps out real fur for faux fur. Anna Wintour, τι περίμενες αγάπη μου? Αυτή τη στιγμή βλέπεις όλο αυτό το μενού είναι vegan, το οποίο εντάξει σπαράγγεται με εξηγώ προσωπικά, τρελαίνομαι. Ωραία. Και πρόσεξε τώρα πάμε. Δε μια περισσότερη φωτογραφία λέει από την εμφάνιση στο Los Angeles Animal Save Pig Vigil, ουσιαστικά ήταν ένα vigil, ένα αποχαιρετιστήριο για τα γουρούνια, λίγες μόνο ώρες μετά την νίκη του στο Screen Actors Guild Best Actor για το ρόλο του Joker. Άλλο ένα event υψηλών προσώπων, υψηλού προφίλ, γίνεται vegan χάρη στο Joaquin Phoenix. Το Ινστιτούτο Ταλέντων William Morris and WME θα εξυπηρετούσε ένα ένα φυτομενού, εντάξει, το Google Translate δίνει ρεσιτάλ στη μετάφραση, ένα plant-based, ένα vegan μενού ουσιαστικά, αποκλειστικά από φυτά. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Hollywood το κόμμα, περίμενε, σε υποστήριξη του Phoenix ουσιαστικά το The Party, το party γίνεται vegan. Το vegan εστιατόριο και cocktail bar του LA Nixon Beverly τροφοδοτεί την εκδήλωση, ήταν το catering. Ο ιδρυτής του εστιατορίου Nick Adler βρίσκεται επίσης πίσω από την καλέσθητη burger αλυσίδα μπιφτέκι Monty's Good Burger, το φεστιβάλ Eat Drink Vegan και το μαγειρικό διευθυντή της Golden Voice, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το κατσέλα. Τιμηθήκαμε να είμαστε μέρος αυτής της απίστευτης αλλαγής που συμβαίνει στον κόσμο μας. Σας ευχαριστώ για την WME που είστε ηγέτης. What? Ευχαριστώ την WME τέλος πάντων που πήρε την πρωτοβουλία, γράφει ο Άντλερ στο Instagram. Ο Φένιξ είναι υποψήφιος για το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού για το ρόλο του Τζόκερ του Todd Phillips. Άλλοι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση είναι. Κάτσε, γιατί δεν μας νοιάζουν όλα αυτά. Λοιπόν. ξεκίνησε νωρίτερα από αυτό το μήνυμα τη Χριστίνα, η οποία πραγματοποιήθηκε την τελευταία μετακίνηση σε vegan μενού στο όνομα τη βιωσιμότητα. Και πρόσεξε, λέει τώρα, η κλιματική κρίση μας περιβάλλει και σκεφτόμαστε το νέο έτος και τη νέα δεκαετία. Έτσι ξεκινήσαμε να μιλάμε μεταξύ μας για το τι μπορούμε να κάνουμε για να στείλουμε ένα μήνυμα, δήλωσε ο πρόεδρος συνδέσμου τύπου του Foreign Hollywood, Λορέντζο Σόρια. Ο Phoenix, ακτιβιστής των δικαιωμάτων των ζώων και πολυετής vegan από 3, αν δεν κάνω λάθος, κέρδισε το βραβείο. Ναι, οκ. Λέει πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ξένιο, τον host τέλος πάντων, τον οικοδεσπότη τύπο του Hollywood για την αναγνώριση και την αναγνώριση σχέση μας μεταξύ της γεωργίας των ζώων και της κλιματικής αλλαγής και τη σχέση μεταξύ της κτηνοτροφίας και της κλιματικής αλλαγής γενικότερα είναι το νούμερο ένα αίτιο, με διαφορά, θα το δούμε αμέσως μετά. Δήλωσε, ναι, οκ. Και το vegan μενού στέλνει ένα χειρό μήνυμα. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι που ίσως ο κόσμος δεν το έχει δει. Sorry. Δεν άλλαζε. Ρε, άλλαξε ρε. Να το. Λοιπόν, για κάποιον ο οποίος θέλει να καταλάβει μερικά περισσότερα πράγματα, το καουσπίραση είναι και αυτή τη στιγμή δεν σε θέλουμε να σε δούμε. Greenhouse gases. Φτάσεις μέχρι το τέλος του βίντεο. Κάνε εγγραφή στο κανάλι και πατά το notification bell για να παίρνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μπορείς να με ακολουθήσεις στα social media από κάτω και μπορείς να υποστηρίξεις το κανάλι μου στο Patreon. Μέχρι την επόμενη φορά, είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις.